έναν αιώνα από την επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα τίμησε χθες ο απανταχού ελληνισμός. Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο, παρουσία πολιτιακών και πολιτικών αξιωματούχων, αλλά και εξεχουσών προσωπικότητων του νησιού μας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Πρεσβεία της Ελλάδας, η Παγκύπρια Ένωση Κρητών, η Eurobank Cyprus και η Χριστόδουλος Γάμα Βασιλιάδης και ΣΥΑΔΕΠΕ. Η εκδήλωση αυτή ξεχωρίζει και δημιουργεί ρήγμα στην απογοήτευση και στην ταπείνωση που περνά ο κυπριακός ελληνισμός. Είναι ιστορικές στιγμές σαν αυτή, τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, που πρέπει να θυμόμαστε και να αντλούμε δύναμη και να χτίσουμε έναν καλύτερο μέλλον. Πηγή έμπνευσης για τον υπόλοιπο ελληνισμό και δει τον κυπριακό κρητικός αγώνας, μέγιστη μορφή της οποίας είναι ο Σπύρος Καγιαλές, ο ήρωας του ακροτήριου που έκανε το σώμα του ιστό για την ελληνική σημαία και την όρθωσε μπροστά στους πολιορκητές του νησιού. Η επέτειος που σήμερα τιμούμε, αλλά και η νεότερη ιστορία της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, συμπυκνώνουν κρίσιμα και χρήσιμα διδάγματα. Ας μην τα λησμονούμε. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο. Αγώνες και θυσίες αίματος που αποτελούν και για την δοκιμαζόμενη ή μη κατεχόμενη Κύπρο φωτεινό παράδειγμα και ελπίδα για την τελική δικαίωση του λαού μας. Ο αγώνας της Κρήτης μας εμπνέει, μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση. Και ακριβώς γι' αυτό απόψε τιμούμε όλοι μαζί την Κρήτη. Την όλη εκδήλωση παρουσίασε ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το ΣΥΓΜΑ.